Γεια σας φίλοι, φίλες, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο καινούριο μου κανάλι, στο Ακάσταρο. Δεν θα μπω σε διαδικασίες τι έχει γίνει. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά, να κάνουμε κάτι όμορφο. Θα χρησιμοποιήσουμε, ναι, είναι το διάλεξε μια κάρτα, σημαίνει τι μαγικές ικανότητες έχω και το μαγικό χέρι. Θα κάνουμε λίγο χειρομαντία. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, είτε δίνετε σημασία σε αυτά, εγώ το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Διότι θα χρησιμοποιήσουμε κάποια πράγματα, θα δούμε κάποιες πληροφορίες, θα μπορέσετε να δείτε στο χέρι σας τι συμβαίνει και τι γίνεται, κάποια σημάδια μαγικά, αν ανήκετε σε αυτό το 3 περίπου με 4% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχουν αυτά τα σημάδια. Στη συνέχεια θα ρίξουμε, είναι ήδη έτοιμες οι κάρτες, οι στίβες εδώ, στις οποίες θα επιλέξουμε τα όχι τώρα, κάρτες χειρομαντίας, και θα μας αποκαλύψουν τα υπόλοιπα χαρτιά ποιες είναι εκείνες ή αν θέλετε αλχημικές, μαγικές δυνατότητες και δυνάμεις που έχετε για να ξεπερνάτε τα εμπόδια. Να πούμε 2-3 πράγματα. Η χειρομαντία δεν είναι καινούργια. Ανήκει και αυτή σε μία τέχνη, ας το πούμε, όπως τα ταρό, εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είχε χρησιμοποιηθεί και από τους αρχαίους Έλληνες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ πέρα, θα σας το δείξω πιο μετά, λέγεται το όρος του Απόλλωνα ή, όρος του Απόλλωνα ή ήλιος δηλαδή. Στη σημερινή εποχή το ονομάζουν ουρανό. Εντάξει, δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν πίστευαν πολύ στα σημάδια. Στα σημάδια της φύσης, στα σημάδια των πετουμένων, των ζώων, τη βλέπανε μπροστά τους, συλλαμβάναν, μπορούσαν και συλλαμβάναν εκείνες τις ενέργειες. Ο Πυθαγόρας ήταν φυσιογνωμιστής. Είχε διάφορες τεχνικές, προτού δεχτεί επίσης και κάποιον για μαθητή του, έτσι, γιατί παίρνει ο μαθητής, ο υποψήφιος, παίρνει μέσα από αυστηρή επιλογή, γιατί έπρεπε να το λέει η καρδιά του και όχι απλά να πάω για να πάω. Ο Πυθαγόρας λοιπόν τι έκανε, τι πρόσεχε, ήταν φυσιογνωμιστής, πρόσεχε το πρόσωπο, δηλαδή βλέπετε τις εκφράσεις του προσωπού, αλλά κυρίως έδινε σημασία στο γέλιο του ανθρώπου. Ανάλογα με το πώς γελούσε, στις περιστάσεις, στις καταστάσεις εκείνες. Και αναλόγως έκρινε τον άνθρωπο από αυτό. Θα μου πείτε τώρα, μα είναι δυνατόν. Okay, εντάξει, εγώ απλά σας λέω μια πληροφορία, σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Για μένα λοιπόν, παίζει ρόλο εδώ πέρα τώρα το χέρι που κάνουμε, τη χειρομαντία που θα κάνουμε ένα είδος, είναι το μαγικό χέρι, είναι συγκεκριμένο. Η χειρομαντία έχει πάρα πολλές πληροφορίες, μπορεί να μας δώσει τρελές πληροφορίες. Συνδυάζεται με την αστρολογία, συνδυάζεται με την αριθμολογία, όπως θα δείτε με τους πλανήτες κτλ. Το δεξί χέρι που θα εξετάσουμε, ναι, εξετάζουμε και το αριστερό, αλλά εξετάζουμε και το δεξί χέρι σε συνδυασμό. Το αριστερό χέρι είναι το πεπρωμένο, τα μελούμενα αν θέλετε, αλλά το δεξί χέρι είναι αυτά που είναι γραμμένα, τα οποία μας βοηθάνε να υλοποιήσουμε το πεπρωμένο μας. Το χέρι, τα δάχτυλα, έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι μοναδικά στο είδος τους. Δηλαδή, αυτό που λέμε το δακτυλικό αποτύπωμα είναι μοναδικό στον κάθε άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα από μελέτες εδώ και χιλιάδες χρόνια που έχουν γίνει, που έχουν ασχοληθεί άνθρωποι και σοβαροί άνθρωποι και έχουν κρατήσει αναλύσεις, μεθοδολογίες, μελέτες κτλ., έχουν φτάσει σε κάποια συμπεράσματα στα οποία κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι διάσημοι, κάποιοι γνωστοί που έχουν γίνει γνωστοί κτλ. Έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό όμως που σας λέω είναι το εξής. Αν θέλετε, πάρτε το σαν διασκέδαση. Πάμε να το δούμε όμως, να περάσουμε μέσα από αυτό το όμορφο κανάλι, αν θέλετε. Να δείτε, να ψάξουμε λίγο και τα χέρια μας έτσι. Δεν είναι κακό, μια χαρά είναι. Να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία και να μας αποκαλύψουν και τα διάλεξε μια κάρτα. Τι αλχημικές, μαγικές δυνατότητες, ικανότητες έχουν. Όπως σε όλες, αν θέλετε, τις τέχνες αυτές, ταρό, αστρολογία, αριθμολογία, χειρομαντία κτλ. Υπάρχει ένας κανόνας. Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στην ενέργειά τους σε μια λανθάνουσα κατάσταση. Στη σημερινή εποχή, δυστυχώς, όπου όλα έχουν κρεμιστεί και το μόνο που υπάρχει είναι μόνο χρήμα και τίποτε άλλο, πάτα επιπτωμάτων για να βγάλεις χρήματα, έχουμε χάσει λίγο τη μαγεία κάποιων πραγμάτων. Τη μαγεία, αν θέλετε, γιατί όταν λέμε μαγικό χέρι, κανείς δεν σημαίνει ότι είμαστε μάγοι, έτσι, ότι θα ξαφνικά θα αρχίσουμε να κάνουμε μαγικά και θα υλοποιούνται πράγματα και τέτοια. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Εδώ δηλώνουν δυνατότητες, ικανότητες, οι οποίες βρίσκονται σε μια κατάσταση και θα δείτε και εσείς αν βρίσκεται αυτό σε μια περίεργη λανθάνουσα κατάσταση. Ήρθε η στιγμή ίσως να αφυπνιστούν. Πάμε να δούμε λιγάκι. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια. Το μαγικό χέρι λοιπόν είναι εδώ, έτσι το δεξί όπως είναι, θα πάρετε το δεξί σας χέρι και θα σας πηγαίνω βήμα-βήμα για να το βλέπετε, το φέρνω και κοντά, θα το βγάλω και φωτογραφία αυτό κάποια στιγμή, θα το ανεβάσω στο blog, στο site μου, θα βάλω και το link μέσα στην περιγραφή του βίντεο, έτσι, εκεί που είναι το βίντεο έχει μέσα που γράφει περιγραφή, γράφω διάφορα πράγματα και θα δείτε και το link εκεί πέρα, το οποίο θα σας πηγαίνει σε αυτή εδώ πέρα τη φωτογραφία για να την βλέπετε. Υπάρχει λοιπόν το πρώτο σημάδι, ξεκινάμε, πάμε να τα δούμε. Το πρώτο σημάδι, να το φέρω πολύ 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 κοντά, να το, είναι ο αριθμός 1, εντάξει. Ο αριθμός 1 είναι αυτό εδώ πέρα, το κυκλάκι, το κόκκινο το βλέπετε. Είναι ο σταυρός. Αν υπάρχει εδώ, στον δείκτη, εδώ πέρα, αν εσείς έχετε ένα σταυρό, έχετε το δώρο της μαντικής αντίληψης, της μαντικής τέχνης. Συνήθως όμως, επειδή είναι ο σταυρός, ενεργοποιείται μετά από στρες ή πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση ή πολύ στρεσογόρες καταστάσεις σε οικογενειακό και στενό περιβάλλον. Το δεύτερο σημάδι είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι το δώρο της αντίληψης της ενέργειας. Αυτό εδώ πέρα το τριγωνάκι στο όρος του Κρόνους. Αυτό εδώ πέρα το δάκτυλο που λέγεται Κρόνος. Αυτό λέγεται Δίας, αυτό λέγεται Κρόνος, έτσι. Αυτό εδώ πέρα κοιτάμε, το κόκκινο εδώ πέρα, αν έχετε τριγωνάκι. Ψάξτε να δείτε αν έχετε τριγωνάκι. Αντιλαμβάνεστε όλες εκείνες τις ενέργειες σχεδόν τηλεπαθητικά. Αντιλαμβάνεστε και παίρνετε τις πληροφορίες και ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει γύρω σας. Σαν κάτι μέσα σας να δονείτε και σας κάνει να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή τι παίζει. Συνεχίζουμε. Στο τρίτο σημαδάκι είναι αυτό εδώ πέρα, το τρίτο, ο αριθμός 3, είναι, λεπτό, να το φτιάξουμε καλά, είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το κόκκινο, είναι οι γραμμές. Ψάξτε, είναι το χέρι του Ερμή, εδώ πέρα να δείτε, αν έχετε, όπως έχω εγώ, κάθετες γραμμές. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το δώρο του μαγνητισμού. Ο μαγνητισμός σημαίνει ότι μπορώ εύκολα, όχι όλους, αλλά μπορώ εύκολα να φέρω κοντά μου ανθρώπους, να υπάρξει μια ισχυρή έλξη και φυσικά επικοινωνία γιατί είναι ο Ερμής. Και να χρησιμοποιήσω το λόγο, προκειμένου να έρθει ο κόσμος κοντά μου και να με ακούσει. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα με αποδεχτούν, αλλά όμως θα με ακούσουν. Πάμε στο τέταρτο σημάδι. Το τέταρτο σημάδι είναι ακριβώς εδώ από κάτω. Εδώ πέρα δηλαδή, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ψάξτε να βρείτε εάν έχετε και εδώ κάθετες γράμμες. Αυτά τα σημάδια είναι συγκεκριμένα που σας λέω, έτσι πρέπει να είναι κάθετες γράμμες για να το φέρω πιο κοντά, να εστιάσει καλύτερα. Εδώ πέρα κάθετες γραμμές. Εάν έχετε αυτό το σημάδι, είστε θεραπευτής, θεραπεύτρια, βοήθεια προς τους άλλους. Προσφέρουμε βοήθεια προς τους άλλους. Προσφέρετε, έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε, να βοηθήσετε τους άλλους ανθρώπους. Το πέμπτο σημάδι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το κυκλάκι. Βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στον Κρόνο και στον Ουρανό που λέμε, στον... Βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο δάχτυλα. Αν έχετε μια νησίδα, αν έχετε ένα βαθουλωματάκι, τότε σημαίνει ότι έχετε πανίσχυρη διέστηση, ισχυρή διέστηση. Πάμε στο επόμενο. Το έκτο σημαδάκι είναι αυτό εδώ πέρα. Το βλέπετε, είναι αυτό το δαχτυλιδάκι. Αυτό εδώ πέρα, το πρασινάκι που έχω βάλει. Όχι το κίτρινο αυτό εδώ πέρα τετράγων, αυτό εδώ πέρα το πρασινάκι. Αυτό είναι, λέγεται το δαχτυλίδι του Δία, είναι ένα σημάδι ενός μεγάλου διδασκάλου. Και αυτό συνήθως βρίσκεται και αυτό σε λανθάνουσα μορφή. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Λόγος, δράση, δύναμη. Επίσης εννοείται ότι πρέπει να ασχοληθείτε με θεραπευτικές τέχνες. Ασχέτως αν έχετε σπουδάσει κάτι άλλο, αν το επάγγελμά σας είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει το επόμενο σημάδι, είναι ακριβώς από κάτω, είναι αυτό το κόκκινο που έχω σημειώσει εδώ πέρα, το κόκκινο, αυτό λέγεται και σημάδι, δαχτυλίδι του Σολομώντα. Διότι εκεί, σε αυτό το χέρι, ο Σολομώντας είχε ένα δαχτυλίδι με το οποίο μπορούσε να επικοινωνήσει ακόμα και με τα ζώα. Ήταν σαν μαγικό δαχτυλίδι. Όμως, είναι σημάδι μάγου αυτό. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος.
Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν ότι έχουν αυτό το δαχτυλίδι και δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, είναι σε λανθάνουσα μορφή. Αν το καταλάβουν, πολλοί δυστυχώς πηγαίνουν προς μαύρες τέχνες. Αν έχετε αυτό το σημαδάκι, εσείς πρέπει να γίνετε λευκός μάγος ή λευκή μάγισσα. Και όταν λέμε λευκή μάγισσα, εννοούμε βοήθεια προς τους συνανθρώπους, αλληλοϋποστήριξη, φροντίδα κτλ. Το 8ο σημαδάκι, να προχωρήσουμε, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ πέρα το θαλασσί, το βλέπετε. Λέγεται το σημάδι του Αγίου Ανδρέα. Είναι σαν ένα σταυρός, σαν ένα χ. Συνήθως είναι ένα χ. Είναι λίγο πλαγιαστό, έτσι. Αυτό είναι η δυνατότητα της αρμονίας, της καθαρής απόφασης, της εξισορρόπησης και επίσης της επικοινωνίας με άλλες ανώτερες σφαίρες. Το ένα το σημαδάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, το τετραγωνάκι, είναι ακριβώς κάτω από το Δία, τότε αυτό είναι το μεγάλο ταλέντο λόγου, πειθούς και αγγελικής προστασίας. Το τετράγωνο γενικότερα, τα τετράγωνα και τα τριγωνάκια γενικότερα και τα αστεράκια σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πολύ θετικά. Πάντως εξετάζουμε συγκεκριμένα πράγματα εδώ, έτσι. Δείτε αν έχετε αυτό εδώ πέρα το τετραγωνάκι, αυτό εδώ πέρα το κίτρινο που έχω σημειώσει, εντάξει. Δέκατο σημάδι. Το δέκατο σημάδι είναι αυτή εδώ, συγγνώμη, είναι αυτή εδώ όλη η καμπύλη, όλη αυτή η καμπύλη. Δείτε αν έχετε στη σελήνη, αυτό λέγεται ο όρος της σελήνης, είναι πολύ σπάνια αυτή, αν έχετε αυτή την καμπύλη. Αν έχετε αυτή την καμπύλη, έχετε και νησίδα, τότε έχετε το δώρο της προφητείας μέσα από τα όνειρα και επίσης το βουναλάκι σημαίνει τηλεπάθεια. Τηλεπαθητικές ικανότητες, δυνατότητες. Δηλαδή, αν έχετε μόνο το βουναλάκι, σημαίνει τηλεπαθητικές δυνατότητες. Αν έχετε μόνο αυτό εδώ πέρα, σημαίνει το δώρο της προφητείας μέσα από όνειρα, εντάξει. Εντέκατη γραμμή. Είναι αυτή εδώ πέρα η διπλή γραμμή, η κίτρινη έντονη. Είναι μια διπλή γραμμή. Αυτή λέγεται αγγελική γραμμή. Σημαίνει ισχυρή ενέργεια, προστασία, τύχη και δύναμη. Το 12ο σημάδι. Το 12ο σημάδι είναι σε ένα από αυτά εδώ πέρα. Μπορεί να έχετε και τα τρία, πάρα πολύ σπάνιο, ή να έχετε ένα από τα τρία ή δύο. Αν έχετε σαν εισίδες που λένε, δηλαδή σαν θαμνοειδές, αυτό είναι κυκλάκια δηλαδή, που είναι το δώρο της αντίληψης, των συναισθημάτων. Λέγεται το χέρι που σκανάρει, το χέρι που φιλτράρει. Μπορείτε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να αγγίξετε έναν άνθρωπο και να καταλάβετε αμέσως, χωρίς να έχει πει τίποτα απολύτως στο συναισθηματικό του κόσμο. Μπορεί να αγγίξετε την πλάτη του και να πείτε είσαι σφιγμένος, είσαι αγχωμένος, έχεις θέμα, ή να καταλάβετε επακριβώς τι συμβαίνει. Το επόμενο, το 13ο, λοιπόν, είναι, μισό λεπτό, είναι αυτό εδώ πέρα το κυκλάκι. Αυτό εδώ το κυκλάκι, έτσι. Αυτό εδώ πέρα, δείτε το. Είναι και αυτό στο όρος της σελήνης. Αυτό σημαίνει δημιουργία εικόνων, ακούτε εσωτερική φωνή ή αν θέλετε επικοινωνίες, μη φοβάστε, δεν έχετε τρελαθεί, όχι, και είναι πραγματοποίηση γεγονότων. Έχετε τη δυνατότητα του manifestation, που λένε, δηλαδή της πραγματοποίησης γεγονότων. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ σπάνια. Αυτά είναι. Και υπάρχει ένα ακόμα σημαδάκι, το οποίο δεν το έχω βάλει εδώ για να μην μπερδευτούμε, είναι το μη. Θα σας το δείξω στο δικό μου χέρι. Ένα λεπτό, αν μπορεί να φανεί. Θα το κάνω έτσι, θα το λυγίσω. Θα δείτε μία γραμμή, δεύτερη γραμμή, τρίτη γραμμή. Λοιπόν, ενώνεται εδώ και ένα μη. Βλέπετε ένα μη, είναι ένα μη, ένα εικονικό μη. Συνήθως, να το βάλουμε και έτσι, να το κάνω έτσι για να το δείτε καλά, εντάξει, εδώ πέρα. Όσοι έχετε το μη, είτε στο δεξί χέρι είτε στο αριστερό, σημαίνει αρκετά πράγματα. Σημαίνει πάλι βοηθάω τους άλλους. Βοηθάω, προσφέρω, το κάνω μέσα από την καρδιά μου, το κάνω μέσα από, όχι με σκοπό εκμετάλλευσης, αλλά υπάρχει και μια ικανότητα. Είναι το χέρι και αυτό που λέγεται το μη του μάγου, το οποίο, τι κάνει όμως,
δεν μπορούν να σας κοροϊδέψουν. Τους αντιλαμβάνεστε αμέσως τι έχουν κάνει ή τι θέλουν να πούνε ή αν είναι έτοιμοι να σας προδώσουν, να σας κοροϊδέψουν, ακόμα και αν είναι από email, αν είναι από Facebook, αν είναι από οτιδήποτε. Λαμβάνετε εκείνες τις ενέργειες και καταλαβαίνετε επακριβώς τι γίνεται. Με αυτές λοιπόν τις όμορφες πληροφορίες και με αυτά τα όμορφα πράγματα, να σας κάνω 2-3 πραγματάκια να σας πω, έτσι απλά να κάνουμε ένα μικρό σκανάρισμα. Αυτό είναι το όρος του Δία, αυτό είναι το δάχτυλο του Δία, το δάχτυλο του Κρόνου, το Απόλλων, του Ήλιου ή του Ουρανού, του Ερμή. Εδώ είναι ο Άρης, σε αυτή την ακρούλα, εδώ είναι η Σελήνη, η Αφροδίτη και ο Άρης. Ο Άρης έχει 2 σημάδια, είναι εδώ και εδώ. Το καθένα από αυτά παίζει ρόλο, όπως βλέπετε υπάρχουν αστρολογικές αναφορές. Δεν θα αναφερθούμε σε περισσότερα πράγματα. Πάμε τώρα εδώ να κάνουμε έτσι όπως είναι αποτυπωμένο, λίγο διαφορετικά το έχω κάνει, το διάλεξα μια κάρτα. Με βάση τις πληροφορίες που είχατε από το χέρι σας, μπορείτε να πάρετε αυτές τις πληροφορίες, μην σας φανεί καθόλου παράξενο, αυτές τις πληροφορίες μπορεί να έχουν εντυπωθεί και στο χέρι σας πάνω κιόλας, μέσα από την ενέργεια, μέσα από τη θετική ενέργεια, μέσα από όλα αυτά τα ωραία πράγματα και με την θετική άβρα που τα κάνουμε. Και αυτό που θέλω είναι να επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα. Δεν υπάρχει περιορισμός. Μπορείτε να επιλέξετε τώρα, μπορείτε να επιλέξετε μετά αφού ολοκληρωθεί το βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, όλες τις κάρτες, ό,τι θέλετε. Μπορεί να σας κάνει κάτι κλικ, το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σας περιορίσω. Πάμε να τα δούμε. Πάμε να τα δούμε ένα. Όσοι επιλέξατε λοιπόν το πρώτο deck, να ξεκινήσουμε με αυτή εδώ πέρα την κάρτα, η οποία είναι η δύναμη της αλλαγής. Είναι η Σελήνη λοιπόν. Η Σελήνη, και αν έχετε εδώ πέρα κάποια νησίδα, αν έχετε αυτό εδώ πέρα το σημαδάκι, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, σημαίνει αλλαγές. Σημαίνει η δυνατότητα και η προσαρμογή των αλλαγών ή των αναγκαίων αλλαγών στη ζωή μας. Να είστε προετοιμασμένοι, δείτε τις φάσεις της Σελήνης, διότι φαίνεται ότι έχετε αρκετή ενέργεια από Σελήνη, δεν είναι κακό έτσι, στο οποίο σας προτρέπει για αλλαγές στη ζωή σας, να κάνετε αλλαγές. Οι αλλαγές δεν είναι κακό πράγμα. Η επόμενη ικανότητα, μάλιστα, είναι του καταφέρνω και κουβαλάω και αντέχω τα βάρη. Και όταν το αντιληφθώ, πρέπει να αλλάξω για να μπορέσω να μην κουβαλάω πλέον. Είναι στο χέρι μου. Είναι στο χέρι μου αυτή η αλλαγή. Να μην κουβαλάω βάρη αλωνών, βάρη τα οποία δεν θέλω ή οτιδήποτε άλλο. Η επόμενη θετική κάρτα, η οποία έρχεται να σας δώσει ένα μήνυμα, κρύφτηκε. Είναι χρήματα και τύχη. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να αποκτήσετε στη ζωή σας, ανάλογα τώρα βέβαια και με άλλες καταστάσεις βέβαια εννοείται, αλλά είναι θετικά προσκύμενο, είναι στο χέρι σας μέσα από αυτές τις αλλαγές, μέσα από αυτά τα πράγματα, να φέρετε σημαντικές αλλαγές, οικονομικές αλλαγές στη ζωή σας. Θα μου πείτε ζορίζομαι, κάνουμε. Ναι, όλοι ζοριζόμαστε, όλοι βρισκόμαστε, θα μου πείτε όχι όλοι, ναι, okay. Όλοι όμως βρισκόμαστε σε μία τουλάχιστον, πώς να το πω, ο συνηθισμένος άνθρωπος. Τώρα δεν μιλάω για δισεκατομμυριούχους, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν άνθρωποι όπου με σκληρή δουλειά, με προσπάθεια, τα καταφέρνουν πέρα και μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Επίσης έχετε τη δυνατότητα της αγάπης. Προσελκύετε την αγάπη και μέσα από την αγάπη των συνεργατών σας, των ανθρώπων, των φίλων σας. Είναι κάτι το οποίο αυτό σας γεμίζει και σας δίνει δύναμη και ξεπερνάτε τα εμπόδια. Επόμενο χαρτί το οποίο σας δίνει δύναμη και δυνατότητες είναι, μάλιστα, εδώ είναι η ηχθής. Οι ηχθείς λοιπόν προσφέρουν, είναι αυτό που είπαμε, προφητείες, όνειρα, διέστηση, δύναμη και γενικότερα, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα ότι μέσα από τα όνειρα και όλα έρχονται να υλοποιηθούν πράγματα, αλλά και μέσα από βοήθεια προς τους άλλους. Οι ηχθείς, ένας από τους συμβολισμούς που έχουν είναι ο αλτρουισμός και η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο. Εσείς που επιλέξατε λοιπόν την πρώτη κάρτα, βέβαια βγήκε η αγάπη και βγήκε και η βοήθεια προς άλλους ανθρώπους. Άλλους ανθρώπους δεν εννοούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο από εδώ δεξιά αριστερά, ανάλογα με τον καθένα βέβαια. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, τους κοντινούς μας ανθρώπους και μετά, okay, εντάξει, να βοηθήσουμε τους φίλους μας, τις φίλες μας κτλ. Πάντως το έχετε αυτό. Αυτό εδώ πέρα το πακέτο από ό,τι φαίνεται είναι το πακέτο της αγάπης, είναι το πακέτο της αλλαγής μέσα από την αγάπη.
Οι βοήθειες που έχετε μέσα από τις αρχαγγελικές κάρτες είναι η διόραση. Έχετε διόραση. Έχετε την ικανότητα να διαισθάνεστε, να προβλέπετε κάποια πράγματα, να τα βλέπουν μπροστά σας να υλοποιούνται. Η διόραση σημαίνει ότι μπορώ και βλέπω εικόνες και καταστάσεις ή το μυαλό μου δημιουργεί εκείνες τις εικόνες και μπορώ και παίρνω σωστές αποφάσεις που είναι καλές για μένα, για τη ζωή μου. Πολλές φορές που βρίσκεστε σε ένα μονοπάτι, σας βοηθάει όλη αυτή η κατάσταση προκειμένου να πείτε δεξιά ή αριστερά, ευθεία, πίσω ή δεν ξέρω τι. Και αυτή η εικόνα είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία ότι με κάτι συνδέεστε και σας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη και διόραση και διέστηση. Και η επόμενη κάρτα, η οποία είναι και τη λίγο της θεραπείας, είναι η φύση. Εσείς λοιπόν είστε υποχρεωμένοι πραγματικά να είστε στη φύση, να έρθετε σε επαφή με τη φύση. Η φύση μιλάει, παιδιά. Μία βόλτα στο δάσος, μία βόλτα στη φύση, στη θάλασσα. Δηλαδή, η θάλασσα μας μιλάει, το νερό μας μιλάει και το εννοώ λίγο αλληγορικά, μεταφορικά, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως μας ηρεμεί, μας δίνει μια αγαλίαση. Τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, όλα αυτά που είναι μέρος της φύσης και το έχετε ανάγκη εσείς για να γεμίζετε πολλή ενέργεια και να ηρεμείτε και να γαλινεύετε. Αυτό ήταν το πρώτο πακετάκι. Πάμε στο δεύτερο πακετάκι. Το δεύτερο πακετάκι, λοιπόν, πάμε στο δεύτερο πακετάκι. Το δεύτερο πακετάκι, λοιπόν, έχει να κάνει με την προειδοποίηση, είναι το χέρι της Αφροδίτης. Έρχεται λοιπόν αυτό το χαρτί και σας λέει για τις προειδοποίησεις που παίρνετε εσείς και τα μηνύματα όταν βρίσκεστε σε κάποιο κίνδυνο ή όταν διαισθάνεστε ότι κάτι συμβαίνει, σε οποιοδήποτε κομμάτι. Έχετε το χάρισμα της προειδοποίησης. Η Αφροδίτη, ψάξτε λοιπόν για σημάδια. Η Αφροδίτη είναι εδώ πέρα, λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι. Ψάξτε για νησίδες, αυτές οι νησιδούλες που κάνουν εδώ πέρα τα δραγονάκια, ή για κάποιο σημαδάκι το οποίο μπορεί να είναι έντονο εδώ πέρα πάνω στο όρος της Αφροδίτης. Σημάδια, προειδοποίησεις που έρχονται για να σας προειδοποιήσουν να προσέχετε γενικότερα. Ακούστε την εσωτερική φωνή, ακούστε τον εσωτερικό διάλογο, τι έχει να σας πει καμιά φορά, μπορεί να σας σώσει από δύσκολες καταστάσεις. Όχι, θα σας σώσει σίγουρα. Δικαιοσύνη, καρμικό χαρτί, η εξισορρόπηση, η δικαιοσύνη που απονέμετε εσείς, η λογική καμιά φορά που εφαρμόζετε και εκφράζετε μέσα από εσάς όσον αφορά για κάποια πράγματα, πάντα σε σχέση με τη ζωή σας. Ξέρετε πολύ καλά τι είναι δίκαιο, ξέρετε πολύ καλά τι είναι άδικο, ξέρετε πολύ καλά πώς να κρατάτε τις ισορροπίες, γιατί και αυτό είναι ένα είδος πεπρωμένου, η ισορροπία είναι ένα είδος τέχνης, ειδικά στη σημερινή εποχή που ζούμε. Μεγάλη δυνατότητα κι αυτή. Το επόμενο, γιατί μιλάμε για θετικές αποτυπώσεις που έχουμε και οι δυνάμεις σας, οι οποίες είναι οι δυνατότητες, αλλά επίσης είναι που έχετε οι δυνάμεις δηλαδή, εδώ εγρήγορση και ασφάλεια. Είστε και ξέρετε ότι είστε σε ένα ασφαλές μέρος. Πύργος εδώ πέρα σημαίνει ασφάλεια. Σημαίνει ότι βρίσκομαι σε ένα σημείο στο οποίο μπορώ γύρω-γύρω-γύρω να κοιτάζω, να βλέπω τι γίνεται, αλλά πάντα όμως υπάρχει ένα σημείο στο οποίο είμαι ασφαλής ή νιώθω ασφαλής. Είναι το σπίτι, είναι κάποιο οικογενειακό πρόσωπο, είναι κάποιος χώρος που εν πάση περιπτώσει εσείς γεμίζετε και παίρνετε ασφάλεια. Και αυτό είναι ένα προσόν πραγματικά για να μπορέσετε εσείς να εξελιχθείτε. Η επόμενη λοιπόν καρτούλα μας έχει να κάνει με το εξής, είναι βεβαίως πνευματική, έχει να κάνει με την πνευματικότητα. Εδώ πέρα λέει πνευματικός συνεργάτης, φίλος, φίλη. Αυτό μπορεί να προέρχεται μέσα από διάφορες δικές σας αναζητήσεις. Εδώ αυτό που λέει ότι είναι αναζητήστε φίλους, φίλες ή ομοειδεάτες οι οποίοι πιστεύουν σε μια πνευματικότητα, πιστεύουν σε κάποια πράγματα, πιστεύουν στην ενέργεια, πιστεύουν σε κάτι άλλο διαφορετικό και δεν έχει γίνει στήρος ο κόσμος όπου ζούμε, όπου το μόνο που μας προωθούν είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε μόνο λεφτά και τίποτα άλλο. Το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, εννοείται ότι τα λεφτά τα θέλουμε, τα χρειαζόμαστε και είναι ροή και αυτά. Είναι ο τρόπος ο οποίος όμως τα χειριζόμαστε σημερινή εποχή. Εδώ λέει αναζητήστε αξίες πνευματικές για να μπορέσετε να αντιληφθείτε και τις δυνατότητες των δώρων που έχετε και τις μαγικές αυτές δυνατότητες. Το επόμενο χαρτί βεβαίως είναι ο 8ος οίκος.
Η προσωπική δύναμη, γιατί για να τα καταφέρετε αυτά χρειάζεται προσωπική δύναμη, είναι να καταλάβετε τα μυστήρια της ζωής μέσα από αυτή την πνευματικότητα, έτσι, και ναι, ότι οι αλλαγές υπάρχουν και πολλές φορές σε αυτή τη ζωή θα βιώσουμε μεγάλες αλλαγές. Ίσως επώδυνες, ίσως δύσκολες, αλλά θα περάσουμε μέσα από μεγάλες αλλαγές και εσείς περνάτε που επιλέξατε αυτό το δεύτερο πακετάκι μέσα από μεγάλες αλλαγές. Μην ξεχνάτε, η γη είναι ένα σχολείο. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Πολλές φορές με ρωτάτε, μα πόσο πια θα μαθαίνουμε. Μέχρι να κλείσουμε αυτά τα μάτια, πάντα θα μαθαίνουμε. Πάντα θα περνάμε μέσα από το κανάλι των εμπειριών. Αυτό είναι. Δεν το λέω μόνο εγώ, δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, έχουν φτάσει σε άλλα επίπεδα γνώσεων και πνευματικών γνώσεων. Και φυσικά εγώ το ασπάζομαι, απλά σας το μεταφέρω. Στη συνέχεια είναι το ξεπέρασμα των δυσκολιών. Μέσα λοιπόν από τις προειδοποίησεις, την ασφάλεια που νιώθετε, την πνευματική αφύπνιση, είδατε εδώ πέρα ο 8ος οίκος που έχει να κάνει με την προσωπική σας δύναμη, με τα μυστήρια της ζωής γενικότερα, ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Έχετε τη δυνατότητα να ξεπερνάτε τα εμπόδια. Ναι, συναντάτε εμπόδια, αλλά μπορείτε όμως και τα ξεπερνάτε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η θεραπεία σας είναι να έχετε πάντα μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Χιούμορ, γέλιο πολύ, πράγματα, καταστάσεις και άνθρωποι οι οποίοι θα σας βγάζουν αυτή την παιχνιδιάρικη διάθεση. Φτάνει πια με τη σημερινή εποχή με τη μουτζουφλίαση και τα πρόσωπα κάτω και τις δυσκολίες και τους ανθρώπους που δεν χαμογελάνε, που εντάξει, οκ, okay, ναι, καταλαβαίνω, όταν κάποιος ξυπνήσει το πρωί μπορεί να θέλει πρώτα καφέ να πιει. Οκ, okay, δεν λέω. Αλλά εδώ λέει όμως να βρείτε εσείς μέσα την χαρά της ζωής. Όσο επιλέξατε το τρίτο πακετάκι λοιπόν. Το τρίτο πακετάκι μας μιλάει για περιουσία. Είναι ο Κρόνος εδώ. Είναι το χέρι του Κρόνου. Ο Κρόνος λοιπόν είναι αυτός εδώ πέρα. Κοιτάξτε γι' αυτό εδώ πέρα το αστεράκι. Εντάξει, αστεράκι, προσέξτε, αστεράκι. Αυτό εδώ πέρα και βεβαίως μετά το χέρι του Κρόνου, δείτε αν πηγαίνει μέχρι κάτω, 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 κάτω. Αναλόγως. Σε κάποιους ισχύει, σε κάποιους δεν ισχύει. Αν είναι έντονη γραμμή, αχνή γραμμή ή δεν ξέρω τι άλλο. Περιουσία εδώ πέρα εννοεί κληρονομιές, εννοεί κληρονομικά πράγματα, κληροδοτήσεις, ονόματος ίσως ή δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο εσείς έχετε τη δυνατότητα να το συνεχίσετε. Παραδείγματος χάρη. Αυτό τι εννοώ δηλαδή. Μπορεί μια οικογένεια να είναι γιατρία, στο πούμε. Και εσείς έχετε ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Άρα λοιπόν αισθάνεστε την ευθύνη να συνεχίσετε αυτή την περιουσία του ονόματος. Ή μπορεί να σημαίνει ότι κληρονομήσατε ή έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε και μία δική σας περιουσία. Περιουσία επίσης σημαίνει, επειδή είναι ο Κρόνος εδώ και είναι και το καρμικό κομμάτι, επίσης σημαίνει και η υγεία. Δηλαδή, αν εσείς έχετε υγεία, είστε υγιέστατος, υγιέστατοι, σημαίνει και περιουσία, έτσι. Όμως εδώ κυρίως συνδέεται με το οικονομικό κομμάτι, οπότε μπορείτε να το δείτε εσείς εάν έχετε κάποιες τέτοιες, ας το πούμε, κάποια τέτοια ανοίγματα. Πάντως είναι θετικά προσκύμενο, είναι το χέρι το οποίο καρμικά δηλαδή είναι στο δρόμο σας, στη διαδρομή σας, φαίνεται να κάνετε κάποια περιουσία. Τώρα περιουσία δεν μιλάω για δισεκατομμύρια, έτσι, δεν μιλάω για τρελά εργοστάσια, 40 εργοστάσια, 5 Φεράρι και τέτοια, όχι. Μιλάμε για normal πράγματα επίσης. Μιλάμε για συνηθισμένες καταστάσεις. Τώρα βέβαια κάποιοι από εσάς, okay, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να με βλέπετε και να το φυσάτε. Okay. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στο επόμενο. Να όμως που έρχεται εδώ πέρα να το επιβεβαιώσει. Έξι πεντάκτινο, καρμικό κέδο. Ο καθένας λαμβάνει και παίρνει σύμφωνα με αυτά που, τα οποία έχει δώσει. Αυτό είναι νόμος στη ζωή. Ισχύει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Εμείς στη σημερινή εποχή το λέμε κάρμα, κάρμα κτλ. Ό,τι δίνεις θα πάρεις. Βέβαια εδώ είναι ένα καλό χαρτί, το οποίο σημαίνει επίσης αναγνώριση, σημαίνει επιτυχία, επαγγελματικές επιτυχίες, σημαίνει καλές συνεργασίες, επιτυχία γενικότερα στον οικονομικό τομέα. Το έχετε. Όσοι έχετε επιλέξει το 3, γιατί αυτά είπαμε βρίσκονται και σε λανθάνουσα μορφή, μπορεί να μην το πιστεύατε. Ή μπορεί, ξέρετε, να έχετε μια πεποίθηση η οποία μπορεί να λέει «Δεν θα τα καταφέρω ποτέ», «Δεν θα τα καταφέρω ποτέ», «Δεν θα κάνω ποτέ λεφτά». Αυτή η πεποίθηση
έχει γίνει το μάντρα σας, έχει γίνει η προσευχή σας και σας αποτρέπει. Παρόλα αυτά όμως, επειδή το πεπρωμένο, είπαμε, το δεξί χέρι, το πεπρωμένο βοηθάει στην υλοποίηση, το δεξί χέρι, δείτε το, ελέγξτε το. Με κάτι καλό συνδέεστε εσείς στο οικονομικό κομμάτι. Το επόμενο χαρτί είναι, ναι, η αβεβαιότητα. Έχετε τη δυνατότητα να ξεπερνάτε τις αβεβαιότητες. Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε τέλος στην αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να είναι η οικονομική ανασφάλεια, οι οικονομικές δυσκολίες. Στο χέρι σας είναι να μπορέσετε να ολοκληρώσετε, να τελειώσετε μία για πάντα αυτή την πεποίθηση. Ναι, δεν θα έχουμε όλες τις πληροφορίες πάντα στη ζωή μας 100% για το τι θα συμβεί. Πολλά πράγματα είναι ξαφνικά, διότι έτσι πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτές εδώ πέρα τις δυνατότητες, μπορείτε να ξεπεράσετε την αβεβαιότητα. Το επόμενο κομμάτι το οποίο βγαίνει είναι αγαπάω τον εαυτό μου. Βεβαίως, γι' αυτό το είπα προηγουμένως ότι αν εσείς έχετε μια πεποίθηση που λέτε δεν θα τα καταφέρω, δεν αγαπάτε τον εαυτό σας. Εννοείται ότι δεν κάνουμε υπερβολές. Δεν εννοώ ότι ναι, θέλω να γίνω Bill Gates, ας πούμε, ή να γίνω ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορείτε και είναι μέσα στο δικό σας εύρος του καθενός δυνατοτήτων προκειμένου να εκπληρωθούν. Αλλά όμως ξεκινάνε από τον αγαπά τον εαυτό μου. Γιατί όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, ξέρουμε και τις δυνατότητές του, ξέρουμε και τις δυνάμεις του. Ξέρουμε και πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε και να πάμε. Έτσι δεν είναι? Το επόμενο είναι, ναι, πάλι βγαίνει η υπηρεσία προς άλλους. Προσέχουμε τις λεπτομέρειες γενικότερα, αναλύουμε τις λεπτομέρειες, έχει βγει, είναι το ζώδιο της Παρθένου, που σημαίνει θεραπεία, σημαίνει επίσης ασχολούμαι, ψάχνω λιγάκι με το τι γίνεται με τη φύση, με τα βότανα κυρίως, γιατί το ζώδιο της Παρθένου έχει να κάνει εδώ πέρα με το πράσινο που σημαίνει βότανο. Τώρα δεν ξέρω, θέλετε να ασχοληθείτε με βοτανοθεραπεία, θέλετε να ασχοληθείτε με ανθοϊάματα Μπαχ, με ώρα σώμα, με Αυστραλιανά, okay, δείτε το εσείς, ψάξτε το λιγάκι. Μπορεί να μην είναι αυτό, μπορεί να είναι κάποιο άλλο ίσως το εύρος του ενδιαφέροντός σας. Πάντως, εδώ πάντως λέει: προσέχω λεπτομέρειες, ξέρω τι θα κάνω στις επόμενες κινήσεις και εννοείται ότι είμαι διαθέσιμη να βοηθήσω τους άλλους όταν μου το ζητήσουν. Μέσα από συνεργασίες, μέσα από επικοινωνία κτλ. Μία βοήθεια η οποία έχετε είναι ότι όλα είναι καλά. Ότι στη ζωή σας δηλαδή μπορείτε να λέτε ότι όλα είναι καλά. Ότι έχω την υγεία μου, έχω μια στέγη, έχω μια οικονομική άνεση, έχω ένα επάγγελμα το οποίο, okay, εντάξει, μου προσφέρει αρκετά, μαθαίνω νέα πράγματα, αναζητώ τη γνώση, γιατί το ζώδιο της Παρθένου αναζητάει τη γνώση, έτσι. Και όλα είναι καλά. Να το λέτε αυτό, είναι η δύναμή σας αυτή. Γιατί εδώ πέρα λέει ότι κρυμμένες ευλογίες, ότι εσείς λοιπόν είστε ευλογημένοι. Μπορεί να μην το έχετε καταλάβει, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν είναι, αλλά λέμε για εσάς τώρα συγκεκριμένα. Είστε ευλογημένοι άνθρωποι που επιλέξατε το τρίτο πακετάκι. Έχετε ευλογίες από άλλες διαστάσεις, από αγγελικές, ας το πούμε, διαστάσεις. Είτε αυτό το πιστεύετε, είτε όχι. Δεν μπορεί να μην πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάτι εκεί πάνω το οποίο σας προσέχει, σας δίνει κάποια μηνύματα, σας βοηθάει. Ό,τι και να είναι αυτό. Κάποια ψυχή, κάποιος άνθρωπος που έχει φύγει από τη ζωή και είναι εκεί, άγγελοι, αρχάγγελοι, ο καθένας ό,τι γενικότερα το πιστεύει. Και βεβαίως είναι η ελευθερία, η προσωπική σας ελευθερία να κάνετε αυτά τα οποία θέλετε στη ζωή σας. Είναι μεγάλη ευλογία αυτό, να έχετε ελευθερία κινήσεων στη ζωή σας και να μπορείτε να κάνετε, να υλοποιήσετε αυτά τα οποία επιθυμείτε και θέλετε. Αν δεν τα έχετε υλοποιήσει, γιατί σημαίνει ότι ήσασταν ίσως σε μια λανθάνουσα κατάσταση, ήρθε η στιγμή της αφύπνισης να αρχίσετε να τα κάνετε. Οκ. Okay. Εδώ τώρα. Μήνυμα. Εδώ πάλι έχει, εντάξει, είναι το χέρι της Σελήνης. Το χέρι της Σελήνης λοιπόν, εδώ πέρα έχει να κάνει, δείτε το, με κάποιο σημαδάκι που μπορεί να έχετε εσείς. Για δείτε το λιγάκι, αν έχετε κάποιο σημαδάκι. Πάντως, αυτό εδώ πέρα σημαίνει μήνυμα το οποίο έρχεται προς εσάς, ειδικά ίσως και αυτή την περίοδο, και τα μηνύματα είναι, έχετε δηλαδή την ικανότητα να παίρνετε μηνύματα μέσα από άλλες διαστάσεις. Μηνύματα μέσα ίσως από όνειρα, όπως είπα προηγουμένως. Μηνύματα μέσα από πώς να το πω, εκεί που κάθεστε, ξαφνικά μπορεί να σας έρθει μια φλασιά που λέμε, όπως λέω εγώ, μια φλασιά. Στην ουσία δεν είναι φλασιά, είναι μήνυμα τώρα το οποίο με κάτι συνδεόμαστε, έτσι.
με άλλες διαστάσεις, με άλλες καταστάσεις, με άλλες ενέργειες, ο καθένας όπως θέλει, εν πάση περιπτώσει, ας το ερμηνεύσει. Δείτε όμως εσείς αυτήν την ικανότητα να σας έρχονται τα μηνύματα εσωτερικά διαισθητικά. Είναι μεγάλη ευλογία και αυτό. Και να τα εμπιστεύεστε, δεν έχετε τρελαθεί, όχι. Μπορεί να έρχεται μέσα από εικόνα, μπορεί να είναι μέσα από φωνή, μπορεί να είναι οτιδήποτε για τον καθένα και είναι ξεχωριστό και βεβαίως είναι ο ήλιος εδώ πέρα. Φωτεινός, ενέργεια, πόση ενέργεια έχετε εσείς, πόση δύναμη, πόσο πολύ μπορεί να λάμψετε και στους γύρω σας να δώσετε τη λάμψη σας. Ναι, μπορεί κάποιοι να σας ζηλεύουν για τη λάμψη που έχετε, κάποιοι μπορεί να σας κακολογούν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχετε τόση δύναμη, τόση ενέργεια, σελήνη και ήλιος. Δείτε εδώ το συνδυασμό, σελήνη και ήλιος. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός για εσάς. Καινούργια πράγματα με αισιοδοξία τα οποία έρχονται. Έχετε τη δύναμη της αισιοδοξίας, τη μαγεία της αισιοδοξίας, τη δυνατότητα της αισιοδοξίας. Οπότε πώς αλχημικά όλα αυτά να μην αλλάξουν. Και είναι τα καλά νέα, ορίστε. Μήνυμα, μήνυμα εδώ, καλά νέα εδώ. Τα καλά νέα σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κάποια φάση της ζωής σας, τα οποία από εδώ και μπρος ήρθε η στιγμή να παίρνετε καλά νέα. Θα μου πείτε μόνο καλά νέα. Όχι, okay, εντάξει. Θα έχουμε τις δυνατότητες. Γιατί εδώ πέρα το μήνυμα σημαίνει ότι πότε τα μηνύματα μπορεί να είναι θετικά, πότε μπορεί να είναι αρνητικά. Αλλά όμως πάντα ψάξτε να βρείτε το θετικό ακόμα και σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η μαγεία. Αυτό είναι το μήνυμα, η διέστησή σας που σας δίνει σήμα δηλαδή, ο ήλιος όμως έρχεται να δώσει αισιοδοξία. Ψάξτε να βρείτε ακόμα και στα δύσκολα μηνύματα, αν και το λέει για καλά μηνύματα, να βρείτε το θετικό κομμάτι. Ή έχετε τη δυνατότητα εσείς σαν μαγικό να αλλάζετε την κατάσταση και από άσχημα νέα να κάνετε καλά νέα. Πάρε όμως να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μας χαλάει το αυτοκίνητο. Μένουμε στη μέση του δρόμου, αρχίζουμε και αγχωνόμαστε, βρίζουμε, κάνουμε εταιρείες, θεούς και εγώ δεν ξέρω και τι άλλο. Το κακό νέο είναι ότι χάλασε. Το καλό νέο όμως είναι ότι μπορεί να σας το καλύψει, λέω τώρα, η ασφαλιστική εταιρεία. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να χάλασε, αλλά να υπήρχε κάτι ακόμα πιο σοβαρό, στο οποίο μπορεί τελικά να οδηγούσε σε ακόμα χειρότερη καταστροφή στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα σε ένα κακό νέο υπάρχει έστω και ένα μικρό σημαδάκι θετικού. Καλού νέου. Και βεβαίως έχει να κάνει, βεβαίως εδώ έχει να κάνει ήλιος, έχει να κάνει και εδώ με το 3 ήλιος και εδώ κίτρινο, δείτε πόσο κίτρινο χρώμα, δημιουργικότητα. Ασχοληθείτε με εκείνα τα πράγματα που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά σας ο καθένας τώρα, ό,τι τον καλύπτει, ό,τι του αρέσει. Δεν ξέρω, ζωγραφική, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, τραγούδι, χορός, ηθοποία, ο καθένας, ό,τι εν πάση περιπτώσει του αρέσει. Και επίσης εδώ, το καλλιτεχνικό κομμάτι σημαίνει μήνυμα. Ένας ηθοποιός, μία ηθοποιός, περνάει ένα μήνυμα. Ό,τι και να είναι. Είτε είναι χιούμορ, είτε είναι σοβαρό, είτε είναι μονοπρακτό, είτε ό,τι είναι, περνάει ένα μήνυμα. Μια ζωγραφική περνάει ένα μήνυμα. Ένα ποίημα περνάει ένα μήνυμα. Να γράψετε τη ζωή σας ή δεν ξέρω τι άλλο, ή τα αποθυμένα σας, ένα τετράδιο κτλ. Είναι ένα μήνυμα. Πλανήτες. Λοιπόν. Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες, συνοδοιπόροι, συνοδοιπόρησες και τα λοιπά. Δείτε λιγάκι, ψάξτε το, πού έχετε το βόρειο-νότιο δεσμό. Διότι εδώ είναι καρακαρμικό. Σημαίνει ότι η επιτυχία σας σε κάποια πράγματα ή ότι το πεπρωμένο σας ή εκεί που πρέπει να βρίσκεστε περνάει μέσα από την κατανόηση των δυνατοτήτων που έχετε και από το σχηματισμό βόρειου-νότιου δεσμού. Θα το ψάξετε, είναι πολύ εύκολο, μπορεί να ψάξετε κάποιες πληροφορίες ή αν θέλετε και εγώ μπορώ να σας έχω, δηλαδή έχω ολόκληρο εγχειρίδιο εγώ δηλαδή για βόρειο-νότιο δεσμό, ανήκει στην καρμική αστρολογία, με κάτι συνδέεστε εσείς λοιπόν, το οποίο είναι ένα μήνυμα, το οποίο καλό θα είναι να το ψάξετε, να το δείτε. Καλό θα σας κάνει, θα σας βοηθήσει αρκετά να καταλάβετε τι γίνεται. Είναι καρακαρμικό, βόρειος νότιος δεσμός και είναι ο δράκος, ο ουροφόρος όφης, ο οποίος τρώει την ουρά του ή τη δαγκώνει ή δεν την, ανάλογα με τη θέση των πλανητών. Εντάξει, στο δικό σας οροσκόπιο του καθενός που έχει. Αλλά δείτε λιγάκι βόρειο νότιο δεσμό. Ανακούφιση.
Φαίνεται ότι παίρνοντας αυτά τα νέα, ακούγοντας για βόρειο νότιο δεσμό, θα ανακουφιστείτε τελικά και θα πείτε «Α, έτσι, γι' αυτό συμβαίνουν αυτά». Είναι ανακούφιση όμως. Λοιπόν, καρδιά, θεραπεία, ανακούφιση, γαλήνη. Ξέρετε κάτι, όσοι ασχολούνται έστω και ερασιτεχνικά με ταρό, αστρολογία, αριθμολογία, όταν τα βάζουν κάτω τα πράγματα, όπως εδώ ένας χάρτης και βλέπουν, όπως σας έδειξα προηγουμένως, και χειρομαντία και αυτά, όταν καταλάβουν κάποια γεγονότα τα οποία υλοποιούνται και γίνονται και βγαίνουν, λένε, είναι ανακούφιση. Διότι από τη μία μπροστά σου εκδηλώνεται αυτό το οποίο λες, ρε παιδί μου, εκδηλώθηκε, εκδηλώνεται, είναι αλήθεια, έχει γίνει, πραγματοποιήθηκε. Και από την άλλη μία ανακούφιση, διότι ξέρεις την αλήθεια και απελευθερώνεσαι. Γιατί λες, είναι αυτό που λένε λίγο το γεννηθείτε το θέλημά σου, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Το γεννηθείτε το θέλημά σου σημαίνει θα στηρίξω το σχέδιο ζωής, το πεπρωμένο, το οποίο μου έχει δοθεί από ανώτερες δυνάμεις, να το πούμε έτσι. Όλοι έχουμε ένα πεπρωμένο. Βεβαίως και μπορούμε να τα αλλάξουμε. Όμως δείτε πόσο ανακούφιση είναι όταν εσείς ακούτε και λέτε ναι, έχω ένα πεπρωμένο, έχω κάποια πράγματα, αλλά ξέρω ότι μπορώ να το αλλάξω. Δεν είναι μια απελευθέρωση, δεν είναι μια ανακούφιση. Αυτό είναι λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό είναι και το μήνυμα λοιπόν που σας μεταφέρουν εδώ πέρα οι ανώτερες, αν θέλετε, δυνάμεις, οι αρχαγγελικές δυνάμεις, η ανακούφιση. Η απελευθέρωση, η ανακούφιση, η γαλήνη, η ηρεμία και βεβαίως να δει η αρμονία. Η θεραπεία σας είναι να βρεθείτε σε αρμονία, σε αρμονικό περιβάλλον. Ναι. Θα μου πείτε, είμαι σε μια δουλειά δύσκολη. Είμαι σε μια σχέση δύσκολη. Πώς θα κρατήσω την αρμονία? Κι όμως μπορείτε. Αυτό είναι το μήνυμα. Κι όμως μπορείτε να το κάνετε. Αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο, πολύ απελευθερωτικό, πολύ ουσιαστικό και όμορφο μήνυμα. Και πάμε στο πέμπτο πακετάκι. Θα δείτε λίγο το χέρι μου το μακρύ εδώ που επεκτείνεται. Λοιπόν, δίας. Λοιπόν, εδώ έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Είναι το χέρι της δικαιοσύνης. Ο Δίας λοιπόν είναι εδώ πέρα. Ψάξτε να βρείτε τυχόν σημαντάκια. Εντάξει, εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι ο Δίας. Λοιπόν, είναι ένα τυχερό χέρι. Δείτε αν έχετε κάποιο τετραγωνάκι όπως είπαμε, για να βγει εδώ πέρα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, δυνατότητα δικαιοσύνης, δυνατότητα διέστησης και καλής τύχης. Έχουμε πει, συνήθως αυτά όταν είναι σε λανθάνουσα μορφή, είναι όπως το ταλέντο. Αν κάποιος έχει ένα ταλέντο σε κάτι, σε έναν τομέα, αν δεν εξασκήσει αυτό το ταλέντο, θα το έχει το ταλέντο, αλλά δεν θα μπορέσει να το βελτιώσει. Δείτε κι εσείς λοιπόν λιγάκι εδώ, με τι συντονίζεστε, διότι είναι ένα πολύ τυχερό χαρτί, ένα καλό χέρι, ένα καλό χέρι, ένα καλό χειρομαντικό, το οποίο μιλάει για δίκη, δικαιοσύνη, και όχι για αδικίες. Μπορεί να θέλουν να σας αδικήσουν, αλλά τελικά να αποδείτε η δικαιοσύνη, έτσι. Αυτό είναι μαγικό. Να σας αδικούνε, αλλά στο τέλος να δικαιώνεστε. Γιατί μην ξεχνάτε πάντα ότι ο νόμος του κάρμα, ειδικά στη σημερινή εποχή, υπάρχει επίσπευση. Δηλαδή δεν γίνεται μετά από 40 χρόνια. Στην Ινδία πιστεύουν ότι στην άλλη ζωή υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό είναι λάθος, δεν είναι έτσι. Είναι μια λάθος αποτύπωση και διερμηνία του νόμου του κάρμα. Δεν είναι έτσι, όχι. Αν τυχόν τώρα, να σας πω το εξής, για λίγο για νόμο του κάρμα που μιλάμε, δεν προλάβει κάποιος, δηλαδή γίνει μια κακή πράξη, αλλά αυτός που έκανε την κακή πράξη έφυγε από τη ζωή, δεν πρόλαβε, δεν έκανε ή δεν ξέρω τι άλλο, επηρεάζει αυτή η ενέργεια μέχρι και 7 γενναίες κοντινούς συγγενείς ή ανθρώπους. Με κάποιο τρόπο ο νόμος θα βρει, δεν είναι κακία, ο νόμος θα βρει να αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Λοιπόν, ένα άλλο δυναμικό που έχετε, ο μάγος, ορίστε. Έχετε μαγικές ικανότητες. Κοιτάξτε, επειδή βγήκε και ο Δίας εκεί και επειδή έχουμε και κάτω από το Δία, είχαμε πει, είχαμε και το δαχτυλίδι του Σολομώντα, έχουμε και του Μέγα Διδασκάλου και τα λοιπά, ο Δίας είναι πολύ σημαντικό. Δείτε το. Ασχοληθείτε με όμορφα πράγματα. Με θετικές μόνο ενέργειες. Όχι dark side που λένε. Πραγματικά Star Wars. Να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν, η ισχυρή δύναμη της μαύρης ενέργειας όπου νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε. Γιατί τι κάνουμε. Η μαύρη μαγεία, στο πούμε, και όλα αυτά. Και η λευκή μαγεία είναι η πληροφορία. Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε
ή τεχνικές αν θέλετε, εγώ το λέω τεχνολογία ή τεχνικές, όπου μέσα από αυτή τη διαδικασία επηρεάζουν μέσα από τις ενέργειες ή άλλους ανθρώπους ή άλλες καταστάσεις. Όταν γίνεται με θετικό τρόπο, δεν γίνεται επηρεάζει, δηλαδή δεν επεμβαίνει στο κάρμα. Η μαύρη μαγεία επεμβαίνει στο κάρμα. Και βεβαίως εννοείται ότι αυτός που το κάνει, καταλαβαίνετε μετά, τι του έρχεται πίσω. Εσείς όμως τώρα να μείνουμε εδώ στο θετικό, σας καλεί το πεπρωμένο, το χέρι σας ή αν θέλετε η μαγική σας ικανότητα να βρεθείτε στο θετικό δρόμο. Ο μάγος, ο λευκός μάγος, εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει ανθρώπους, θα καταλάβει τους νόμους, τις ενέργειες, τι γίνεται, τι παίζει, πολύ δυνατό χαρτί. Συνεχίζουμε. Και δεν είναι τυχαίο, βγήκε Δίας εδώ, βγήκε αυτό εδώ ο μάγος, εντάξει. Και πιστός φίλος, ναι, να δώσετε πολύ μεγάλη σημασία στη φιλία, διότι έχετε την ικανότητα να είστε και εσείς πιστός φίλος, αλλά να έχετε και άλλους φίλους οι οποίοι σας αγαπάνε. Και θα σας εκτιμήσουν, θα σας αγαπήσουν ακόμα περισσότερο, βοηθώντας τους μέσα από τις γνώσεις από εδώ και πέρα που μπορεί εσείς να αποκτήσετε και τις ικανότητες, όποιες και να είναι αυτές στις οποίες πιστεύετε. Αλλά έχουμε πει όχι σε μαύρα πράγματα. Μακριά. Βεβαίως, μπορεί να ακολουθήσετε και μία καριέρα θεραπευτή ή μία πνευματική καριέρα ή να κάνετε μία στροφή στη ζωή σας. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να συνδυάσετε και τα δύο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη σημερινή εποχή οι οποίοι δουλεύουν κανονικά, είναι, μπορεί να στελέχει επιχειρήσεων. Εμένα μου έχει τύχει έτσι, ξέρω πολλούς τέτοιους ανθρώπους και μέσα από τα ταρό που κάνω σε πολλούς ανθρώπους που μου λένε η δουλειά μου αυτή ή το ένα το άλλο. Ανώνυμα βέβαια, εντάξει, γιατί υπάρχει και προστασία. Εκφράζονται και λένε ρε παιδί μου ότι δουλεύουμε και με ταρό ή ασχολούμαι ξέρω εγώ και με αστρολογία ή και με αριθμολογία. Δεν είναι τίποτα εκτός θέματος. Μπορούμε στη σημερινή εποχή να τα συνδυάσουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα πάλι, μια και λέμε για Πυθαγόρα. Στην εποχή του Πυθαγόρα υπήρχε το τάγμα εσωτερικά μέσα που είχε περίπου 300 με 350 μαθητές και όλοι που εργαζόντουσαν, ας το πούμε, έξω, πιο έξω, στον Κρότονα και στις γύρω περιοχές, υπήρχαν κοντά στους 2,5 με 3.000 μαθητές. Άνθρωποι οικογενειάρχες, άνθρωποι έμποροι, ναυτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν παίρναν όλη την πληροφορία, αλλά παρόλα αυτά όμως ασχολιόντουσαν. Και ο Πυθαγόρας τους έλεγε, η μαγιά, δεν το έλεγε έτσι, εγώ το λέω τώρα, η μαγιά είναι να είσαι και στην αγορά και στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή και έξω στην κοινωνία, αλλά και στο πνευματικό κομμάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, άλλο καρμικό εδώ τώρα. Ο Κρόνος. Ο Κρόνος λοιπόν, ο οποίος είναι και αυτός είναι ο άρχοντας, μαζί με τον Πλούτονα βέβαια, αλλά κυρίως ο Κρόνος είναι ένα καρμικός πλανήτης, σας καλεί για ωριμότητα, προσοχή γενικότερα, είπαμε προσοχή σε κάποια πράγματα να δώσετε, διότι είναι στο χέρι σας γραμμένα κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες στο πεπρωμένο σας και δείτε τα όρια σας. Δεν μπορείτε να ξεπεράσετε κάποια όρια. Δεν μπορείτε με το έτσι θέλω να αλλάξετε κάποια πράγματα. Είναι αδύνατον. Υπάρχουν νόμοι. Παραδείγματος χάρη δεν έχουμε τη δυνατότητα να αναστήσουμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να γίνει τυχαία ή μπορεί να γίνει με κάποια διαδικασία ή μετά, αλλά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και μπορεί να γίνει μία στα πόσα εκατομμύρια. Λέω τώρα έτσι ένα παράδειγμα. Δείτε τα όρια σας, δείτε μέχρι ποιο σημείο φτάνετε. Δεν μπορείτε να τα ξεπεράσετε όλα. Ναι, μπορεί να πείτε εκείνο, μπορεί να πείτε άλλο. Επίσης ο Κρόνος σημαίνει και λίγο εμπόδια και λίγο δυσκολίες. Πράγμα που σημαίνει ότι όποιες δυσκολίες σας έρχονται ή εμπόδια στη ζωή σας δεν είναι για τιμωρία. Όχι. Είναι για να δείτε τι γίνεται. Είναι για να οριμάσετε. Είναι για να καταλάβετε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, ναι, μπορείτε να δείτε τα όρια σας και να δείτε εάν τελικά μπορείτε να τα ξεπεράσετε ή να ξεπεράσετε το εμπόδιο ή ποια είναι εκείνα να καταλάβετε, γιατί ο μάγος θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια είναι τα μαθήματα που σας δίνει ο Κρόνος. Ποιο είναι το πεπρωμένο σας. Και αν ξεπεράσετε αν περάσετε επιτυχώς τα μαθήματα, τότε περνάτε και το όριο το οποίο σας αφήνει, αν θέλετε, η ζωή να περάσετε. Όποιο και να είναι αυτό το όριο του καθενός. Λοιπόν, θάρρος, βέβαια, θέλει θάρρος.
Με τον κρόνο εδώ και με όλο αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι το χέρι του θάρρους, της τύχης και του θάρρους. Θέλει θάρρος. Θέλει δύναμη, έτσι. Να υπερασπίζεστε τα πιστεύω σας, τις δυνατότητές σας. Αυτό το οποίο είστε. Εδώ πέσανε δύο κάρτες για εσάς, είστε τυχεροί. Δύναμη, από άλλο το ραντεκ, θάρρος, δύναμη και βεβαίως φροντίδα του σώματος. Προσέξτε λίγο και την υγεία σας. Αγαπημένοι μου φίλοι, φίλες, συνοδοιπόροι, αυτό ήταν λοιπόν το διάλεξε μια κάρτα με χειρομαντία, μαγικό χέρι, μαγικές αλχημικές ικανότητες, δυνατότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε.